Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Στη τελική ευθεία βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες νέα ρύθμιση λήξη πρόθεσμων οφειλών. Μισθωτοί, συνταξιούχοι και ελεύθεροι επαγγελματίες θα έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν οφειλές στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία ως 5.000 ευρώ, ακόμα ενδεχομένως και σε 120 δόσεις. Η ρύθμιση θα αφορά οφειλές που έχουν δημιουργηθεί μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2017. Επέκταση της υποχρέωσης εγκατάστασης POS και σύνδεσή τους απευθείας με τις ταμειακές μηχανές, υποχρεωτική δήλωση επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού, μείωση του ορίου συναλλαγών με μετρητά και ηλεκτρονικά τιμολόγια. Αυτοί είναι οι βασικοί άξονες του σχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, με πολλές από αυτές τις ρυθμίσεις να ξεκινούν μέχρι το τέλος του έτους. Το βάρος πέφτει στην διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα μηχανήματα POS και την καθημερινή παρακολούθηση των εισπράξεων, καθώς πολλοί επαγγελματίες, ακόμη και όταν πληρώνονται με κάρτες, δεν εκδίδουν τις απαραίτητες αποδείξεις. Χωρίς αλλαγές σχετικά με το προηγούμενο έτος, θα είναι τα φετινά τέλη κυκλοφορίας, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών δεν επεξεργάζεται κάποια αλλαγή για το έτος 2019. Η ανάρτηση των τελών κυκλοφορίας ξεκινά σε λίγες ημέρες και η εξόφληση των τελών θα γίνει ως το τέλος του έτους αποκλειστικά μέσω του τραπεζικού συστήματος. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον Γενικό Δείκτημό να κυμαίνει σε 629,16 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,70% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Τα περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.